Να υποδεχτούμε το κορίτσι μας, η Παν είναι εδώ κοντά μας. Παν Χαραλάμπους είναι το επίσημο επίθετό της. Παν μου, καλώς ήρθες. Καλώς σας Είσαι βρήκα. Καλά. Είμαι καλά. Φιλιόμαστε αεράτα. Ναι, έτσι. Είσαι καλά. Είμαι καλά. Hello. Πες μου το επίθετό σου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τραγωμύρ. Ναι. Τραγωμύρ. Το Τραγωμύρ. Ναι. Πώς το έβγαλες αυτό? Εν της μαμάς μου το επίθετο. Α, ναι. Α, ωραία. Εμένα μου αρέσει πολύ το μαλλί της. Τη ρουμάνικη πλευρά. Το μαλλί σου είναι τύπου. Είναι παιδιά, τι ταινία είδα, τη Γοργόνα, την καινούργια, την Άριελ. Θα θέλει και βάψιμο τώρα, Χριστιανά μου, τώρα έτσι όπως το θεωρείς. Από εκεί είναι η έμπνευση? Όχι, εγώ είχα τα παλιά μπλε. Τι είναι η έπιαν το που μένα. Η Γοργόνα, περίμενε, είναι η Χάλι Μπέρι στην ταινία. Χάλι Μπέρι δεν. Ποια είναι, ρε παιδιά? Η Χάλι Μπέρι δεν ήταν η Άριελ. Για να πω την αμαρτία μου, εγώ που την έχω δει και αναρωτιόμαι αν ήταν η Χάλι Μπέρι. Ναι. Θα το ψάξουμε. Θα το ψάξουμε. Μας μεταμορφώνει, λογικό να μην μπορείς να... Παν μου, έλα στην παρέα μας. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Τι κάνεις, πώς είσαι, πες μας τα νέα σου, τα ωραία σου. Συγγνώμη, μισό λεπτάκι, έτσι να κάτσω όμορφα, ωραία. Βέβαια. Είναι λίγο κοντό το ένδυμά μου. Πώς είσαι? Λοιπόν, πριν πούμε οτιδήποτε, θέλω να σου πω ότι είμαι πολλά ευτυχισμένη που είμαι εδώ σήμερα, διότι ήσουν η πρώτη εκπομπή που έκανα μετάδοση που το Skype όταν ήμασταν ακόμα τι σε καραντίνα. Τι σύνδεση στον ναι, κορονοϊό. Μόλις είχα ξεκινήσει εδώ, Χάρης. Τα βίντεο, ναι. Και ήσουν το πρώτο άτομο που μίλησα από την τηλεόραση βασικά. Οπότε το να είμαι live είναι πολλά τιμητικό. Είναι χαρά μας, είναι χαρά μας που σε έχουμε εδώ. Δεν είναι ωραίο έτσι το πώς ένας άνθρωπος μπορεί να δράξει μια ευκαιρία, όπως έκανες και εσύ ακριβώς μέσα στον κορονοϊό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, άρπαξες μια ευκαιρία που δεν πίστευες καν ότι ήταν ευκαιρία τότε, όταν έκανες εσύ τα βιντεάκια σου, τα ωραία σου και διασκέδαζες και εσύ και οι άλλοι. Και δες πως έχουν αλλάξει τα πράγματα μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Εντάξει, όταν ξεκίνησα, είχα οποιοδήποτε σκοπό να πω. Ήταν για να σκοτώσω λίγο την ώρα μου όπως όλος ο κόσμος, διότι ήμασταν κλεισμένοι πόσο καιρό, 2 μήνες, 3, ούτε που θυμούμε. Ναι. Και έτσι ήταν απλά κάτι για να περάσει, να περάσει χρόνος. Ώρα. Ναι. Τώρα πώς έχουν αλλάξει τα δεδομένα σου, Παν μου? Αμάνα μου, κάμε καφέ, Χριστιανά μου, να μην... Κάμε καφέ, να σπαθώ. Ήρθαν πάρα πολλές ευκαιρίες, ναι. Ανοίχτηκαν πάρα πολλές πόρτες, δόξα τω Θεώ, και τηλεοπτικά, και ραδιοφωνικά, και εμπορικά γενικότερα, ναι. Εμπορικά, ναι, ήταν... Δεν το πιστεύω ακόμα, να σου πω την αλήθεια, διότι επειδή δεν έγινε ποτέ με τούτον το σκοπό, ακόμα προσπαθώ έτσι λίγο να το συνειδητοποιήσω μερικές φορές. Νιώθεις ότι πολλές φορές πιάνεις τον εαυτό σου να συμπεριφέρεσαι διαφορετικά, δηλαδή βλέπεις ότι η απότομη δημοσιότητα, ρε παιδί μου, και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά, αλλά και μέσα από τα social media που κάνεις πάρα πολλή δουλειά, έχεις πιάσει ποτέ τον εαυτό σου κάπου να σκέφτεσαι διαφορετικά και να λες... Έλα πάνε, έλα πίσω. Όχι, δεν σου το αντίθετο μερικές φορές. Δηλαδή, θεωρώ ότι είμαι υπερβολικά γιωμένη μερικές φορές. Και οι φίλοι μου και η οικογένεια μου κάπως... Σταμάτα, είσαι η πάντρα, και κάπως πέφτια εντάξει, και... Δεν πάει έτσι. Ναι. Και είναι που ήμουν, είμαι και τώρα, ενώ... Όπως με θωρείς στα social, θωρείς με... Νιώθεις ότι έχεις ανακαλύψει έναν καινούριο κόσμο μέσα από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν? Με ποια έννοια το λέω? Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εκτός δουλειάς, μπορεί να μην νιώσει ποτέ όλο αυτόν τον ανταγωνισμό, το έτσι, το αλλιώς που υπάρχει σε αυτόν τον χώρο, υπάρχει έντονο σε αυτήν τη δουλειά. Σε έχει ξαφνιάσει ή ήσουν προετοιμασμένη γι' αυτό? Εγώ δεν είδα ιδιαίτερον ανταγωνισμό, να σου πω την αλήθεια. Εν ασχολούμαι κιόλας, ενώ δεν είμαι ανταγωνιστική, θεωρώ. Οπότε δεν με πείραξε κάτι. Βέβαια, εντάξει, ήμουν και παλιά στα μίντια, απλώς ήμουν σε περιοδικό, ήμουν πίσω από κάμερες, δεν ήμουν ποτέ μπροστά. Αλλά εντάξει, εγώ απλά κάνω το κομμάτι μου, αν αρέσει στον κόσμο, που νομίζω ότι είμαι happy, δεν έχω κάποιο θέμα. Πώς είναι η καθημερινότητά σου? Είναι καμιά μέρα ίδια, πρώτον. Επίσης, πλέον τώρα και με το μωρό, ένα ακόμα... Πόσο είναι το μωρό? 1,5 χρονού σχεδόν. Είστε ναι, πολλά όμορφη ηλικία. Κατάλαβα, κατάλαβα. Ναι. Είναι αυτό που όσο κάθισες κάπου, είτε για καφέ είτε οτιδήποτε, τώρα τρεχάτε ποδαράκια μου. Ναι. Εντάξει, να σου πω, είναι πολλά καλό βόλο μωρό η Αριάννα, που είναι πολλά υπέρ μας σε αυτήν την φάση, ναι, τώρα που έχω σίγια πράγματα άλλα. Αλλά εντόσο, ξέρεις το εσύ, εντόσο ωραία του την εμπειρία της μητρότητας που it's worth it, τα αξίζει. Ξέρεις, κάπου διάβαζα ότι μέχρι τα 12 τους έχουμε σπαταλήσει με τα παιδιά μας το 75% του χρόνου που θα έχουμε μαζί τους σε όλη μας τη ζωή. My God. Δεν είναι σοκαριστικό το 12, ότι μέχρι τα 12 έχουμε περάσει ήδη
το 75% του χρόνου που θα περάσουμε μαζί. Εγώ ακούσα το άλλο, ότι τα μωρά είναι όπως το στεγαστικό δάνειο. Μετά τα 40 σταματάς να χωνείσαι κάπου. Που να κλείσω 40 ύστερα. Γιατί πιστεύεις ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος σταματά να ανησυχεί για τα παιδιά του και μετά τα 40? Ναι, ανησυχώ forever. Νομίζω πως όλοι. Είμαι ήδη γενικά έτσι λίγο αχώδης, οπότε εντάξει. Εσύ ήσουν ήσυχη σαν παιδί? Όχι, Χριστιανά μου, είναι ήμουν. Και δεν μπορώ να πω με ψέματα, διότι να με βλέπει η μαμά μου. Τι έκανες? Ήμουν αγοροκόριτσον εγώ αρχικά. Ήμουν αγοροκόριτσον, οπότε αν αντιλαμβάνεσαι, είναι κάθομουν έναν τόπο. Ναι. Την βασάνισες δηλαδή? Λίγο, εντάξει. Ήμουν παραπάνω, επειδή εγώ είμαι του 90s, εντάξει, οπότε πρόλαβα γειτονιές, ποδήλατα, ιστορίες κακά, που πλέον ίσως είναι τόσο. Αλλά εντάξει, είχα όμορφα παιδικά χρόνια, ενώ ήταν πολύ το χαλί μου. Είσαι μεγάλη οικογένεια ή έχεις αδέρφια? Έχω μια αδερφή που το δεύτερο γάμο της μαμάς μου, η οποία είναι 15. Άρα έχουμε αρκετά χρόνια, εγώ είμαι 30. Και έναν αδερφό, και με γίνον έχουμε αρκετά χρόνια διαφορά, είμαι πιο μικρός, 18-19, δεν κάνω λάθος. Είστε δεμένοι? Όχι πάρα πολλά, λόγω της διαφοράς ηλικίας. Βέβαια η αδερφή μου ζει Αγγλία, επειδή πήγαινε όταν ήταν ενός, οπότε δεν έχουμε digital, ας πούμε, η επαφή που έχουμε, κάμερες, ξέρεις, video calls κτλ. Και με τον αδερφό μου τα ξεβιδίνει και αγόρι, ενώ έχει την κίνη τη ζωή, τα δικά του τα... Πώς είναι αυτό για σένα, δηλαδή το να έχεις άλλα δύο αδέρφια, με τα οποία στην ουσία η επικοινωνία σας είναι με αυτόν τον τρόπο? Ναι, περίεργο, διότι δεν είναι η παραδοσιακή σχέση που έχει κάποιος με τα αδέρφια του, ενώ οι καυγάδες, η καθημερινή, το εύκα που τον μπάνιο θέλω να σας το, ή περίμενες υπόξω. Δουν το πράγμα το πιο, ας πούμε, παραδοσιακό, δεν το έζησα εγώ. Εγώ επειδή ήμουν μοναχοπέδι, ας πούμε, ενώ στα 17 μου, ήμουν η πριγκίπισσα, είχα όλη τη σημασία. Όλο τον μπάνιο δικό σου. Ναι, όλο τον μπάνιο δικό μου. Ήταν πολύ ωραία. Είχα όλη τη σημασία και την αγάπη. Πάντως το περιγράφεις πάρα πολύ ωραία. Πρέπει να ήταν πολύ περιγραφική η φίλη σου μαζί σου. Τι εννοείς? Αυτόν τον καυγάν έξω από τον μπάνιο. Ναι, εντάξει, έχω φιλίες, ας πούμε, που έχουμε χρόνια, ας πούμε, σχέσεις. Οπότε έζησα το αδελφικό που τους άλλους. Δεν ξέρω πώς είναι. Ναι. Εντάξει, είναι ωραίο αυτό, γιατί και οι φίλοι μας είναι η οικογένεια που διαλέγουμε, έτσι δεν είναι? Σίγουρα. Οι στενοί μας φίλοι. Η πιο στενή, βασικά, οι πιο κοντινοί μου φίλοι μας είναι πάνω από 10 χρόνια. Φίλοι. Ναι. Οπότε είναι η οικογένεια. Ποιος είναι ο άνθρωπος που θα πάρεις 4 ώρα το πρωί να του πεις το πιο τρελό πράγμα? Και να μου απαντήσει. Και να σου απαντήσει. Νομίζω η συνάδελφος και πολύ καλή μου φίλη Στέφανη Περικλέους, που είναι συνάδελφος TikToker, έτσι της λαλώ. Απλώς επειδή ξέρω ότι δεν κοιμάται ποτέ έτσι ώρα. Είναι η μόνη που είναι διαθέσιμη εκείνη την ώρα. Και να μου απαντούσε, νομίζω ότι να κοιμάτουν η Στέφανη, να μου απαντούσε. Τι σε κάνει ευτυχισμένη γενικά πάνω μου? Τώρα το μωρό μου. Η οικογένειά μου, το μωρό μου, σίγουρα η δουλειά μου, διότι είναι πολλά δημιουργική και νιώθω πάρα πολλά ευλογημένη που μπορώ να ζω από τούτο το πράγμα. Αλλά κυρίως η οικογένειά μου. Ναι. Πάρα πολύ. Το πιο τρελό πράγμα που έχεις κάνει? Να, Παναγία μου, έκανα και πολλές πελάρες. Περίμενε. Μου έρχεται κάτι τώρα, αλλά γενικά είμαι αυθόρμητος άνθρωπος, δηλαδή δεν ξέρω τι πολλών ντρέπουμε. Σε καραόκια πάντα είμαι πρώτη. Α, μπράβο. Βέβαια. Ναι, και τραγουδώ και τσίφτε τέλεια, όχι καμιά μπαλάντα. Να σε βάλουμε να μας τραγουδήσεις? Απαναγία μου, Χριστιανά μου. Κοίτα, είναι όλα αυτά. Αντικαθένε να θέλω κάτι σε αλκοόλ για να μερακλώσουμε. Είμαι όπου καραόκια μέσα. Είναι... Έχεις καραόκια να σου πω? Τα πάντα έχουμε εδώ σε αυτήν την παραγωγή. Μπορεί όχι τώρα, αλλά σε λίγα λεπτά. Είναι όλα. Βεβαίως. Άρα θα μας τραγουδήσεις και καραόκια. Πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Τι έχεις κάνει που έχεις αναστατώσει τους δικούς σου σαν παιδί? Τατού. Σε ποια ηλικία? Εντάξει, ήμουν 18, αλλά είχα πάθει έτσι έναν μικρό σοκ. Μετά βέβαια ακολούθησαν τζο, αλλά ξέρεις, ξεκινάς που είναι μικρόν και μετά σιγά σιγά μεγαλώνουν. Actually, η μαμά μου κάνει ένα γεμώσεις, όντως έχω αρκετά. Δηλαδή την πρώτη φορά μπήκες σπίτι δεν το ήξεραν ότι θα πηγαίνεις για τατουάζ? Προετοίμασα, σκέφτομαι να... Μα δε το τούτον είναι ωραίο. Δηλαδή, κάπως προετοιμάζεις λίγο το έδαφος. Ναι. Είναι στρατηγική το πράγμα. Βλέπεις τατούς, ας πούμε. Ναι, ας πούμε. Ναι. Έτσι, στον πολύ των τζερών δέχονται το κάπως πιο εύκολα. Έχεις μετανιώσει για κάποιο από τα τατουάζ που έχεις κάνει? Κανένα. Ποιο ήταν το πρώτο, τι έκανες? Τούτον εδώ, το οποίο τώρα είναι έτσι λίγο περίεργο, διότι είναι αρκετό χρονών. Ναι, είναι μια φράση στα αραβικά που με εκφράζει. Απλώς επειδή αρέσκει μου η αραβική γλώσσα, και έκανα έτσι ένα. Μιλάς αραβικά? Όχι.
Απλώς αρέσκει μου διότι είναι έτσι καλλιγραφικά τα γράμματα και η γραφή. Πήρα το σε translator. Σκέφτηκες να γράφει τίποτε άλλο τώρα? Να γράφει, ξέρω εγώ, σουβλάκια. Κοίτα, οι άλλοι που πήγαν για να γράψουν, ας πούμε, ελευθερία, να σου θυμίσω κάτι επικές ατάκες που τους έχουν γράψει, είναι δωρεάν. Ναι. Δημάζει, δηλαδή, είναι αυτό. Ω, εντάξει, ήταν εμπιστό. Το έχεις ελέγξει με κάποιον ότι... Ναι, ήταν εμπιστόν άτομο που το... Έκανες μόνος το translate. Τύπου Google Translate. Όχι, εγώ πήρα σε άτομο που μιλά, που μιλά άπτεστα τη γλώσσα και ζήτησα, ναι. Να στο κάνει. Ναι. Ωραία. Ποια είναι τα πιο επιτυχημένα σου βιντεάκια στο διαδίκτυο και στις πλατφόρμες σου γενικότερα? Νομίζω ένα βίντεο που κάμα πέρσι, έτσι καιρόν, με το μωρό που έγινε πολλά έτσι στο άσχετο, ήταν, είχε γίνει μεγάλη επιτυχία, ήταν και στα αγγλικά, οπότε ήταν το παραπάνω κόσμος. Και επειδή ήταν και το μωρό, ήταν και έτσι κωμικό, ήταν το All I Want For Christmas και έκανα το παροδία στα μέτρα μιας μάμας βασικά. Και είναι ο πάει πάρα πολύ καλά. Τι περιέγραφε ακριβώς, πες μας, γιατί βασικά, επειδή εγώ είχα ξεκινήσει με parody songs, έπιανα γνωστά τραγούδια και άλλασα τους στίχους που έκανα τα για το COVID. Ναι. Το συγκεκριμένο έκανα το βασικά τη ζωή μιας μάμας. Δηλαδή, All I Want For Christmas είναι να μπορώ να κάνω μπάνιο με ησυχία μου, να βάλω το πλυντήριο, να κάνω να ράνω. Και έτσι ήταν, τούτο, ναι. Α, αυτό είναι, πάρα πολύ ωραία. Που δεν το περίμενα. Απλώς ήμασταν διακοπές και ήθελα έτσι να κάνω κάτι με το μωρό και τελικά ήταν το πιο... Βαρβάρα μου, δεν ξέρω, μπορούμε να το ακούσουμε με ήχο? Δεν ξέρω, δεν σας ακούω, παιδιά, δεν ξέρω αν μου μιλάει κάποιος. Από το control. Α, ωραία, δεν μπορούμε να το ακούσουμε με ήχο. Δεν πειράζει, αν μπούμε στο Instagram μου, πάντε λίγο Αντρακομίρ Χριστιανά μου, να κάνουμε και λίγο promotion. Μπορούν να το δούμε. Να κάνουμε βέβαιο, εννοείται να κάνουμε πάρμα αλίμονο. Πες μας ξανά πώς είναι. Πάντε λίγο Αντρακομίρ. Αν και είναι πολύ γνωστά. Στα reels κουτσακωμένο. Είναι αυτό το κουτσακωμένο που το μάθα πριν λίγες μέρες. Το pinned. Που δεν ήξερα ότι υπάρχει αυτή η πινέζα το αυτό. Άτε πόρε, αλήθεια. Ναι, το βρέπαμε πριν από τρεις μέρες. Μετά να κάνουμε λίγα ιδιαίτερα, θα σε κάνω εγώ. Βλέπαμε το Instagram της Κιάρας Φεράνη. Της Κιάρα Φεράνη. Της Κιάρα ή της Κιάρας. Της Κιάρα Φεράνη. Είμαστε στην Κύπρο, είναι της Κιάρας. Ναι, τέλος πάντων. πάντα έχω αυτές τις απορίες, πώς λέγεται. Έτσι ή αλλιώς. Της Κιάρα Φεράνη, λοιπόν. Και ήταν, τους λέω, έβαλαν και άλλα πράγματα μετά από το σκάνδαλο με τα πανετώνε. Και μου λέει ο Χάρης, όχι, αυτά είναι τα καρφιτσωμένα. Και μετά κατάλαβα τι σημαίνει καρφιτσωμένα και τι είναι αυτό. Έχω το καρφιτσωμένο, τέλος πάντων. Εγώ είχαμε το. Ποιες είναι οι αγαπημένες σου στιγμές που έχεις έτσι δημιουργήσει? Εντάξει, είναι πολλά γενική τούτη ερώτηση, διότι όμορφες στιγμές υπάρχουν και καθημερινές, τις οποίες πολλές φορές μπορεί να μην τις βλέπουμε. Δηλαδή, είναι τα 10-20 λεπτά που να παίξεις με το μωρό, όχι πως είναι μόνο 10-20, αλλά μπορεί να γίνει κάτι μέσα σε εκείνη τη φάση, είναι μια ευτυχισμένη στιγμή. Οπότε, καθημερινά έχω ευτυχισμένες στιγμές, δεν έχω top, αλλά εντάξει, η μέρα που γεννήθηκε η Αριάννα, σίγουρα μια μέρα που είναι αξέχαστη. Ήταν εύκολη διαδικασία ή συγκεκριμένη? Πολλά ωραία που πέρασα. Πολλά ωραία. Μπράβο. Ναι, έκανα την κεσαρική μου, ήταν πέρασα τέλεια. Ναι, δεν ταλαιπωρηθήκα καθόλου. Αλήθεια. Ήθελες εσύ από πριν, δηλαδή το είχες την κεσαρική, βάλει έτσι, ναι. Βέβαια, αλλά εν τέλει χρειάζεται τον κιόλας. Οπότε αν είσαι μου πεις γυναικολόγος, ευτυχώς που εναλλάξες γνώμη, διότι ήταν να ταλαιπωρηθείς, άρα εντάξει, κάτι έξερα. Άρα ήρθε έτσι όπως έβλεπε. Εβόλεψε. Ναι. Σε έχει αλλάξει πάνω μου η μητρότητα, έχεις αλλάξει πράγματα σε σένα? Πάρα πολλά. Καταρχάς είμαι πιο ευαίσθητη. Εγώ παλιά εφόμουν τα μωρά, διότι ξέρω ότι τα μωρά έχουν φίλτρο, και όταν που σκέφτονται να σου το πούν. Και όταν έρχομαι σε επαφή με μωρά μου, κάπως Παναγία μου, έτσι και πει μου για το τάδε πράγμα, θα με κάνει, ναι. Αλλά που τότε που έγινα μάμα, όπου θωρώ μωρό, πάω σε όλες τις ηλικίες. Και επειδή τα μωρά, μια ηλικία που μας βλέπουν στα social media, έρχονται ας πούμε κοντά μας, και αντί να χωνούμε, ενθουσιάζουμε. Ναι, γιατί σε αναγνωρίζουν τα μωρά, βλέπουν, παρακολουθούν. Μακάρι να είναι καλά. Ναι. Παιδιά, να το πω και αυτόν τώρα που θυμήθηκα, Σοφία, ο γιος μου, με το που σε βλέπει στις αφήσεις στον δρόμο, μου λέει «Η Σοφία». Μάνα ναι. Ναι, μπουζούκι από νωρίς, έτσι. Ξέρει, δεν σκεδάζει το μωρό. Είναι πολλά τιμητικό να σε αγαπούν τόσα μωρά. Αντιλαμβάνεσαι και λίγο το «ΟΚ, πρέπει να προσέχεις λίγο πώς τοποθετείσαι, τι λες».
Πάρα πολλά σημαντικό. Τα φιλτράρεις αρκετά. Πάρα να δεις πώς βγήκε κάτι, πώς υπόθηκε κάτι. Πάρα πολλά. Έχεις βρεθεί σε δύσκολη θέση ποτέ για κάτι που έχεις πει, για κάτι σε ένα βίντεο ή οτιδήποτε? Μια φορά που έκραξα λίγο τους σκορπιούς, αλλά εκείνοι νευριάζουν και εύκολα. Τους σκορπιούς τα ζώδια. Ναι. Ναι, οι σκορπιοί εντάξει. Ναι. Η άλλη είναι σκορπιός, ναι. Όχι, όχι, όχι. Είναι ο αδερφός μου όμως. Τι είπες για τους σκορπιούς, ξέρεις. Φοβούμαι να το πω τώρα. Όχι, εντάξει. Βασικά ήταν ένα trend στο TikTok που λαλούσαν ότι το κάθε ζώδιο είναι μοναδικό και ξεχωριστό, δεν υπάρχουν κακά ζώδια. Και μετά δείχνει τη φωτογραφία του σκορπιού 2 δευτερόλεπτα και λέει ευχαριστώ πολύ. Τάχα, οι σκορπιοί είναι. Και παρεξηγήθηκαν κάποιοι σκορπιοί. Οι σκορπιού, Παναγία μου, είχε γίνει χαμός τότε. Τόσο δικά μου τα αλήθεια, αλλά λέω εγώ, οκ. Διαβάζει τα σχόλια όλα σου, τα σχόλια ενώ αρνητικά θετικά τα διαβάζει όλα. Όσα μπορώ, διαβάζω τα. Εντάξει, έντζοε αρκετά. Για καλή μου τύχη βέβαια, ναι. Αλλά εντάξει, ενώ έχω... Επηρεάζεσαι, μπορεί να σε ρίξει ας πούμε ένα αρνητικό σχόλιο για να το σκέφτεσαι όλη μέρα? Όχι. Διότι τα παραπάνω θετικά και κρατώ τα θετικά, ενώ δεν μπορώ, ειδικά επειδή έχει και comments που είναι ανώνυμα, ενώ ξέρεις το και εσύ, τώρα ναι. Ο καθένας που έχει ας πούμε πρόσβαση στις πλατφόρμες μπορεί να γράψει ότι... Δεν έχω, θα μπω στη διαδικασία, ειδικά για τα ανώνυμα σχόλια, να σπαταλήσω ενέργεια και χρόνο να... Όχι με το να απαντήσεις. Ούτε να απαντήσω, ούτε να επηρεάσω. Άμα σου λέει κάποιος ναι. Ανώνυμα απλά για να σε μειώσει, δεν έχουμε ώρα. Έχουμε άλλες δουλειές, αλλά εντάξει, για καλή μου τύχη, τα παραπάνω σχόλια θετικά. Η αγάπη του κόσμου είναι πολύ και είναι πάρα πολλά. Είσαι καλή σαν σύντροφος? Είμαι καλύτερη Χριστιανά μου σαν σύντροφο, βέβαια. Πες μας τι κάνεις και είσαι καλύτερη, πες μας να δούμε. Δώσε συμβουλές, δώσε πόνο. Κοίταξε, με τον άντρα μου είμαστε μαζί 16 χρόνια. 16 χρόνια. Ήτρε με μητσάν και γέλασε μου. Ευχαριστώ. Μπράβο σας. Μπράβο. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να μας δώσουν και κάποιον επίδομα εμάς που είμαστε πάνω από τόσα χρόνια. Ναι, συγγνώμη. Μεγαλώσαμε μαζί. Θα το πάρεις πρόβλημα στη Βουλή. Βέβαια. Εντάξει, ήμουν 14-15 όταν γνωριστήκαμε με τον Άλεξ. Οπότε, αντιλαμβάνεσαι, περάσαμε που χίλια κύματα. Μεγαλώσατε μαζί. Εφηβεία, πανεπιστήμιο, δουλειές κτλ. Θεωρώ ότι είμαι πάρα πολύ καλή σύντροφος. Μου το λέει και κιόλας, δεν βγάλω το πόνι μου, τον νου μου. Εντάξει, τα πιο βασικά πράγματα είναι να υπάρχει επικοινωνία. Ναι. Διότι, άμα μπορείς να επικοινωνήσεις και τα θετικά και τα αρνητικά και να βρεις λύσεις, τότε είναι το μυστικό, ας πούμε. Σίγουρα. Η επικοινωνία είναι το παν. Επικοινωνία σίγουρα και τα εννοείται αγάπη, σεβασμός, τούτα τα βασικά, αλλά η επικοινωνία είναι το number one νομίζω. Ναι, σίγουρα. Δηλαδή θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα, κάποιο παράπονο, να κάτσουμε να το συζητήσουμε και όντως να παραδεχτούμε, μπορεί όχι που την πρώτη εγώ, αλλά στην πορεία να παραδεχτούμε αν έγινε κάποιο λάθος ας πούμε. Τι σου αρέσει και τι δεν σου αρέσει στον άντρα σου? Αρέσκει μου πάρα πολλά το ότι με στηρίζει σε πραγματικά ό,τι πελαραγκοψιόνους μου. Να με συμβουλέψει, αλλά να με στηρίξει στην επιλογή μου, που είναι πολλά σημαντικό. Ειδικά τώρα με τούτη τη δουλειά, ας πούμε, που πολλά, ας πούμε, public. Είσαι εκτεθειμένη, ναι. Τι μου αρέσκει, ότι είναι λίγο να συγύριστο. Αλλά εντάξει, νομίζω εκεί μπορεί να θεωρηθεί και κοινό, ναι. Άρα είσαι και εσύ ασυγύριστη. Λίγο. Εντάξει. Να σου πω, εγώ μπορεί να με ασυγυρίσει η Χριστιανά μου, αλλά εγώ που να κάνω μετά το συγύρισμα. Α, κατάλαβα. Έχουμε κάποιε. Μαζεύει τα δικά σου ή μαζεύει και τα δικά σου? Ναι. Εντάξει, ο Άλεξ κάνει άλλε ζούγε. Δηλαδή, ο Άλεξ να βάλει τα πλυντήρια, εγώ να κάνω το συγύρισμα. Ο Άλεξ να βάλει να συγυρίσει την κουζίνα, εγώ να κάνω. Έχουμε τα μοιρασμένα. Κατάλαβα. Αλλά εντάξει, πρέπει να μουρμουρώ και λίγο, ρε Χριστιανά μου, έτσι γίνεται. Λίγο κάτι έτσι να πει. Με τσι χθεί, πρέπει να παραπονεθώ. Ο ίδιος τι του αρέσει και τι δεν του αρέσει σε σένα? Αρέσκουν τούλα, διότι είμαι... Υπέροχη, μοναδική, εκπληκτική. Να ξέρω σαν τον και πρόσφατα, αλλά επειδή ξέρει ότι ήταν ερώτηση παγίδα, δεν ήθελε να μου πει. Αλλά νομίζω ότι αρέσκει το ότι είμαι ανοιχτή, έχω χιούμορ, διότι ο Άλεξ είναι ακριβώς το αντίθετο από μένα. Είναι τόσο κοινωνικός. Ενώ εγώ είμαι πελή. Ναι. Συγκριτικά, ας πούμε, με τον Άλεξ. Οπότε νομίζω αρέσκει του το ότι. Ποιες είναι οι ερωτήσεις παγίδα που κάνουμε εμείς οι γυναίκες στους άντρες? Έχει κάποιες κλασικές. Να μου σου πει. Ας πούμε το. Αγάπη μου, πάει μου τούτο. Ναι, εγώ τι φορήσω πάει μου, λαλή μου, Άλεξ. Είναι ωραία τα μαλλιά μου, έτσι. Βάψα τα μαλλιά μου, είναι ωραία. Να μπορούσα να μην το καταλάβει, αν τα τον πλέει η αλήθεια, πρόσεξε το. Μια φορά που επί από καφέ σε κόκκινο, να άρχισε λίγο να το καταλάβει. Βέβαια. Εντάξει, ο καφέ μου κόκκινο είναι κοντινή απόχρωση. Ναι, μια χαρά. Παριορκά στον λοιπόν, άρρωστο. Έχουμε το βίντεο που λέγαμε προηγουμένως, να το απολαύσουμε έτσι με ήχο. Αγάπη
I don't want a lot for Christmas. I just want a shower and eat. But my five-month-old is teething, and she's driving me crazy. I don't even have clean stockings. They've been in the dryer for days. She will cry if I'm not with her while she eats and poops and plays. I love her, don't get me wrong. I am blessed to be a mom. There's just one thing I need. All I want for Christmas is sleep and a coffee or a vodka. Πέρασες από φάση αϊπνίας. Να σου πω ποιο είναι το περίεργο όμως. Δεν πέρασα από αϊπνία επειδή ξύπναν το μωρό. Γιατί? Που την έννοια μου. Αναπνέει, αναπνέει. Δεν μου συμβαίνει. Ήμουν έτσι λίγο παρανοϊκή. Το μωρό είναι κοιμάτων όλη νύχτα από τον πρώτο μήνα. Εντάξει, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Ναι, είχα μια συνέχεια. Ακόμα και τώρα να γυρίσω να δω με στη νύχτα. Ναι, ξεσκεπάστηκε εγκριάδα, διότι έχω την ακόμα δίπλα μου. Άλλο. Άλλο θέμα. Ναι, 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 ναι. Εντάξει, ο καθένας αυτά που νιώθει καλά κάνει. Ναι, σίγουρα. Είναι ο καθένας αυτά που τον κάνουν να νιώθει ότι μπορεί να είναι ήσυχος και ήρεμος. Ξέρουμε που με καταλαβαίνεις. Όχι, όχι. Δεν να σου πω κάτι, εγώ πιστεύω πραγματικά ότι δεν υπάρχει ούτε σωστό ούτε λάθος. Και αυτό που μας λένε πολλές φορές, σίγουρα υπάρχουν κάποιες συμβουλές για τα παιδιά οι οποίες είναι πολύ σημαντικές, αλλά νομίζω ότι κάθε μία από εμάς βάζει άλλα πράγματα σε προτεραιότητα. Ισχύει. Με το μωρό της. Και δεν υπάρχει κάποιος που ξέρει το μωρό μας περισσότερο από εμάς. Ελπίζω να μας δει ο Άλεξ που το λαλούμε το πράγμα, διότι είναι μια έντονη συζήτηση που είχαμε πρόσφατα. Πότε να τη βάλουμε στο δωμάτιο, να του πω όταν θα είμαι έτοιμη. Αλλά ήμουν να γίνει 18 χρόνια, δεν πειραζεί. Αν δεν είμαι έτοιμη, θα. Δεν θα γίνει αυτό. Ναι, όχι. Εντάξει, μόλις μεγαλώσει ακόμα λίγο. Ακόμα λίγο, εντάξει. Θα ετοιμαστείς, θέλεις, δεν θέλεις. Να νομίζω να θέλει μόνη να πάει στο δωμάτιο, δεν ξέρω να την αφήνω. Θα υπάρχουν αρκετές δυσκολίες. Θα θέλεις και εσύ να πάει το μωρό στο δωμάτιο. Τώρα να δούμε. Πάνω μου, θέλουμε να μας πεις τα επαγγελματικά σου που τρέχουν τώρα, αυτή την εποχή, αυτή την περίοδο. Τώρα είμαστε για δεύτερη σεζόν στο Λούι, που ήταν μια ευκαιρία που πραγματικά έχετε ουρανοκατεβατή, διότι δεν το περίμενα. Νιώθω πάρα πολλά ευγνώμων που με εμπιστευτήκα σε αυτό το κομμάτι, διότι εντάξει, δεν μπορεί κάποιος να αφισβητήσει την πορεία της εκπομπής. Mm-hmm. Πάει τα πάρα πολύ καλά. Οπότε το να είμαι σε μια έτσι όμορφη ομάδα, αν μου επιτρέπεις να αναφέρω τον Ανδρέα Βασιλείου, τον Μάικ, τον Αργυρού και τα λοιπά, η ομάδα μας όλοι τσάμε, έκαναμε να νιώσω πάρα πολύ όμορφα. Εγώ ήμουν εκτός του χώρου και δεν ήξερα τι ήταν να συναντήσω. Ναι. Εγώ τώρα Παναγία μου. Αλλά ευτυχώς έκαναμε να νιώσω πάρα πολύ όμορφα. Μεγάλη μου τιμή και χαρά που βρίσκομαι στην οικογένεια του Α. Εκτός στο Λουίν έχω και τον Kiss, που είμαι και στο ραδιόφωνο, άλλο έναν καινούριο πράγμα. Εντάξει, το ραδιόφωνο έχει άλλη, διαφορετικός έρωτας, ας πούμε, εκεί, ναι. Αλλά να σου πω, εγώ επειδή σπούδασα media, εγώ ήξερα 5-10 πράγματα, αλλά δεν είχα την εμπειρία των media. Οπότε τώρα το ότι μου δίνεται ευκαιρία να ασχοληθώ με τόσα projects τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά κτλ. Το όνειρό μου. Ναι. Μπράβο. Και να το χαρείς και να το απολαύσεις και πραγματικά να είσαι πάντα καλά και να χαίρεσαι κάθε ευχαριστώ σου στιγμή. Πάρα πολλά. Καλά Χριστούγεννα θα σου ευχηθώ πάνω. Βέβαια, επίσης. Καλές γιορτές. Κάνεις Christmas cake spitting, κάνεις τέτοια πράγματα. Όχι, να κάνεις εσύ. Θα κάνω τώρα ένα. Να περιμένω να φάω, ξέρεις το, ναι. Να μείνεις εδώ.